Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ κυρία Κοσμίδη για την πρόσκληση και για την συνεργασία που έχουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι το κλείσιμο της σημερινής βραδιάς τόσο έτσι χαλαρό και ευχάριστο όπως ήταν πέρσι με τα παιδιά. Επέλεξα να παρουσιάσουμε κάτι για τους γονείς. Υπόθηκαν πολλά πράγματα και από τους προλαλήσαντες. Υπόθηκε κάτι που το κρατάω, το συγκρατώ, ότι οι γονείς εδώ στην κλινική αισθάνονται παγιδευμένοι. Και όντως έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν και εμείς κάτι να κάνουμε στοχευμένα για τους γονείς και όχι μόνο για τα παιδιά. Τελευταία ημέρα του πιο φρικτού χρόνου που πέρασα στη ζωή μου. Και τώρα τι θα κάνω? Να φερθώ στην ελπίδα του καλύτερου χρόνου? Φοβάμαι να φερθώ. Κοντά σου αυτό το χρόνο έμαθα τόσα πολλά πράγματα. Να υπομένω, να προσεύχομαι, να πιστεύω. Άγγιξα αισθήματα υπέροχα, τέλεια στο μεγαλείο και τη δύναμή τους. Απόγνωση, απελπισία, αγάπη, χαρά. Μια μοναδική ευχή γέ μου σου δίνω. Να γίνεις καλά, γερός και δυνατός και όλα να σβήσουν σαν ένα άσχημο όνειρο. Ήταν ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο μιας μάνας. Τι συναισθήματα βιώνουν οι γονείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού τους? Μετά το τέλος της θεραπείας τελειώνουν όλα? Πώς μπορούμε να παλύνουμε τον πόνο της απώλειας του παιδιού τους? Σε αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη ψυχοκοινωνικής μέρημνας των γονέων είναι φανερή. Η μουσικοθεραπεία καλείται να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Βασική αρχή της δημιουργικής μουσικοθεραπείας είναι η πεποίθηση πως κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στη μουσική, ανεξαρτήτως ηλικίας, παθολογίας και πολιτισμού. Στοχεύει σε τρεις τομείς, στο ψυχικό, στο κοινωνικό και στο σωματικό τομέα. Πώς στοχεύει σε αυτούς? Στο ψυχικό καταρχάς, στοχεύει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της ικανότητας στο να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, της δημιουργικής ικανότητας, της αυτονομίας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό. Στην έκφραση και μορφοποίηση εσωτερικών εικόνων, στην υποστήριξη κατά την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, στη μετάδοση σιγουριάς και ασφάλειας, στην ευεξία, στο κοινωνικό τομέα, στοχεύει στη μη λεκτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, στην υποστήριξη των οικογενειακών σχέσεων και στο σωματικό, στη θετική σωματική εμπειρία. Να υπογραμμίσω ότι για να εφαρμοστεί η κατάλληλη στοχευμένη αντιμετώπιση χρειάζεται απαραίτητα η συνεργασία και του ψυχολόγου. Πού και πώς όμως διεξάγεται μία συνεδρία μουσικοθεραπείας? Οι συνεδρίες είτε είναι διαδικές, είτε είναι ομαδικές και διεξάγονται σε χώρο ο οποίος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παρέμβασης. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε στη διάθεσή μας μουσικά όργανα, κουστά, πνευστά, οτιδήποτε μπορούμε να παίξουμε και να μας δώσει ελευθερία. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι από 45 έως και 50 λεπτά ή όπως ορίζεται από την αρχή του κύκλου των συνεδριών. Ο ρόλος του μουσικοθεραπευτή στην ομαδική μουσικοθεραπεία είναι να ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας μαζί και τον καθένα χωριστά να παίξουν ή να τραγουδήσουν χρησιμοποιώντας τα όργανα και τη φωνή τους ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική. Παράλληλα, συνοδεύει και υποστηρίζει τη μουσική και ταυτόχρονα συναισθηματική έκφραση των μελών με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Πώς γίνεται η αξιολόγηση τώρα μιας συνεδρίας για να δημιουργήσουμε στη μουσικοθεραπεία ένα περιβάλλον μελέτης από το οποίο ενδεχομένως να προκύπτουν ακριβή και ουσιαστικά συμπεράσματα. Πρώτον, εξετάζουμε τη μουσική ως φαινόμενο και διερευνούμε τη χρήση των βασικών της στοιχείων, του ρυθμού, της μελωδίας, της αρμονίας κλπ. Τα οποία καταγράφονται με τρόπο αντικειμενικό και δεύτερον, χρησιμοποιούμε τον κλινικό αυτοσχεδιασμό. Ο κλινικός αυτοσχεδιασμός είναι μια εξειδικευμένη μορφή μουσικού αυτοσχεδιασμού που έχει συγκεκριμένο θεραπευτικό νόημα και στόχο μέσα σε ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση. Στον κλινικό αυτοσχεδιασμό, ο μουσικοθεραπευτής αξιολογεί μεταξύ άλλων τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν τα μουσικά όργανα, τη φωνή, τις κινήσεις ή τις εκφράσεις του προσώπου για να επικοινωνούν το ποιος και το πότε ξεκινά τη μουσική, το αν ο θεραπευόμενος φαίνεται να παρατηρεί τη μουσική ανταπόκριση του θεραπευτή ή τον αφήνει να τον συνοδεύει. Η μουσική δημιουργία μέσω του κλινικού αυτοσχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε μια καθαρτική εκτόνωση της ισορρευμένης έντασης, χωρίς όμως τη συνειδητή επίγνωση των συναισθημάτων. Δίνεται έτσι μια πρόσχερη αίσθηση ανακούφισης. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η επεξεργασία και κατανόηση των συναισθημάτων μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να αποφευθεί μια νέα συσσόρευση έντασης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ομαδικών μουσικών συνευρέσεων είναι ότι οι δραστηριότητές τους δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Τα μέλη χρησιμοποιούν ποικιλία οργάνων, τα οποία δεν απαιτούν κάποια ειδική τεχνική για να παιχτούν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρουμε μουσική για να συμμετέχουμε σε μία ομάδα μουσικοθεραπείας. Η επιλογή γίνεται ελεύθερα, δοκιμάζοντας. Η έμφαση δίνεται στη δημιουργική διαδικασία και στη διευκόλυνση που αυτή προσφέρει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών ή αλλιώς στο σχετίζεστε. Η ομαδική μουσικοθεραπεία βοηθά στα πρώτα στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας, καθώς συμβάλλει σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό και επαναπροσανατολισμό του ατόμου. Στη συνέχεια γίνεται εργαλείο για τη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας και των σχέσεων με τους άλλους. Όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες συνδέονται με το φαντασιακό του κάθε ατόμου και ολόκληρης της ομάδας. Η προσωπική και ομαδική φαντασία εκφράζεται και γίνεται πραγματική μέσα στην ομάδα, χωρίς κάποιο κίνδυνο για τον ψυχισμό οποιοδήποτε μέλους. Αυτή η πρακτική ελαττώνει το άγχος των μελών. Ενίοτε, όταν ένα μέλος αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη της ομάδας, επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του ατόμου και η ενδυνάμωση του εγώ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρία στάδια δραστηριοτήτων. Πρώτα, το εισαγωγικό στάδιο που αποβλέπει στη δημιουργία συνοχής και εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δεύτερον, το στάδιο εξερεύνησης, αποσκοπεί στην έβρεση μουσικής γλώσσας του κάθε μέλους. Και τρίτο, το στάδιο ελεύθερου κλινικού αυτοσχεδιασμού που στοχεύει στην διαπραγμάτευση θεραπευτικών θεμάτων. Το βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζει μία ομάδα από 8 μητέρες παιδιών, τα οποία ήταν ή είναι ακόμα ασθενείς του παιδαγωγικού τμήματος. Συνεχίζουν τη θεραπεία τους και κάποια από αυτά έχουν τελειώσει. Τα ραντεβού μας γίνονται 2 φορές το μήνα, σε αυτόν εδώ το χώρο, και την ημέρα Κυριακή. Φυσικά θέλω να πω, γιατί είδα και κάποιους μπαμπάδες εδώ των παιδιών, ότι οι συναντήσεις απευθύνονται και αφορούν και τους μπαμπάδες και ελπίζω να τους έχουμε στην ομάδα μας στο προσεχές διάστημα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν κάποια στιγμιότητα από μία συνεδρία και να κάνουμε για ένα λεπτό μετά έναν σχολιασμό και τελειώνουμε. Το ότι γίνεται η συνάντηση σε αυτό εδώ το μέρος είναι και θετικό και αρνητικό. Αναγκάζεται να έρθετε και να αντιμετωπίσετε το μέρος όπου είχατε υποστεί πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα. Εάν καταφέρουμε μέσα από ένα τέτοιο μέρος να αντιμετωπίσουμε, έτσι, από αυτό το χώρο μας, να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα, τα αρνητικά και μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτά τα αρνητικά, προκειμένου να τα μετουσιώσουμε σε κάτι θεραπευτικό για τον εαυτό μας και για τους άλλους, θα είναι μια μεγάλη νίκη για μας και τους
ακούσαμε η μία την άλλη. Στο δεύτερο κύκλο προσπαθήσαμε να ακούσουμε περισσότερο. Σημασία έχει. Παιδιά, όλες τις διαδικασίες που κάνουμε εδώ, οι οποίες είναι ψυχικές διαδικασίες, ακόμα και αυτό, ακούω, παίζω, είναι επικοινωνία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και μέσα από το δικό του ψυχόμενο να περιγράψει τη συναισθηματική κατάσταση. Δίνω τέσσερις κατηγορίες, ας πούμε, συναισθημάτων. Ο πρώτος είναι ο φόβος, ο δεύτερος είναι η ελπίδα που είπαμε, το τρίτο συνέστημα είναι η λύπη και να πούμε και το άλλο το συνέστημα της χαράς. Να, γιατί να μην το αφήσουμε, να το αφήσουμε στην άκρη, έτσι. Να εκφράσουμε το πρώτο πράγμα, το πιο εύκολο, το πρωτόγονο πράγμα είναι να εκφράσουμε το συναίσθημά μας πρακτικά με κάτι. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή την κατάσταση που βρισκόμαστε μέσα από μία διαδικασία πρακτική, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μουσική. Για να σχολιάσω λίγο, γιατί κάποια πράγματα από αυτά, μάλλον όλα συνδέονται. Δεν ξέρω για όσους παρατήρησαν και είναι πάρα πολύ καλή στην παρατήρηση. Η εξέλιξη του αυτοσχεδιασμού προέκυψε πολύ φυσιολογικά, όπως θα λέτε. Δεν εφαρμόστηκαν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, όπως εφαρμόζονται στην μουσική. Αρχικά, η συμμετοχή των μελών μοιάζει με ένα δειλό ψάξιμο, πάρα πολύ κουμπωμένοι και πολύ δειλοί στο να αφαιθούν σε αυτή την εμπειρία. Σιγά σιγά η ομάδα όμως προσφέρει προστασία και το εσωτερικό παιδί εκφράζεται. Γίνεται παλινδρόμηση. Ο ενήλικας πηγαίνει βόλτα στο παιδί που έχει μέσα. Η εξερεύνηση γίνεται όλο και πιο εσωτερική. Σταδιακά στρέφονται προς το μέσα τους, ακούν τι βγαίνει από εκεί. Ο καθένας επικοινωνεί με το εσωτερικό του κόσμο, εκφράζει το δικό του είναι. Ταυτόχρονα βρίσκονται όλοι μαζί σε ένα κοινό τόπο, σε μία συνύπαρξη. Η ομάδα στηρίζει το άτομο δίνει και δημιουργεί στην ομάδα. Μία πρώτη μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους αναπτύσσεται. Η μουσική αποτελεί γέφυρα μεταξύ του συναισθήματος και της σκέψης, μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού μας κόσμου
Και είναι ακριβώς αυτή η ποιότητα που την κάνει τόσο χρήσιμη ως ψυχοθεραπευτικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ.